που τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι ταξιδιώτες που επιλέγουν αεροπορικές πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προετοιμαστούν για καθολικούς κανονισμούς που διέπουν το μέγεθος και το βάρος των χειραποσκευών καθώς και τις ποσότητες των υγρών που επιτρέπονται εντός της καμπίνας των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν μια χειραποσκευή με βάρος έως 10 κιλά, όπως ορίζεται από την κάθε αεροπορική εταιρεία, και ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο, όπως μια τσάντα, ένα σακίδιο ή μια τσάντα φορητού υπολογιστή. Οι διαστάσεις της χειραποσκευής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διαστάσεις των 55 επί 40 επί 20 εκατοστών, ενώ το προσωπικό αντικείμενο θα πρέπει να έχει μέγιστες διαστάσεις 40 επί 30 επί 15 εκατοστά και να χωράει κάτω από το κάθισμα του επιβάτη. Να τονίσουμε ότι η Κύπρος δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο λόγος είναι ο εξής. Πρώτον, οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν το μέγεθος των χειραποσκευών που μπορούν να μεταφέρουν στο αεροπλάνο οι επιβάτες, κάτι το οποίο ήδη τηρείται και δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε αερογραμμή που ξεκινά από την Κύπρο. Εκτός από τις αλλαγές στις χειραποσκευές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εισάγει καθολικούς κανονισμούς σχετικά με την μεταφορά υγρών στις πτήσεις. Μέχρι τώρα, οι ταξιδιώτες μπορούσαν να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες των 100 ml στα υγρά σε αεροδρόμια εκτός της Κύπρου και πλέον αυτή η εξαίρεση καταργείται μέσω της σταδιακής εγκατάστασης συσκευών ελέγχου ποσοτήτων σε όσα αεροδρόμια δεν τα διαθέτουν. Σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει το σύστημα ασφαλείας το οποίο ελέγχει τα 100 ml, επομένως θα τοποθετηθούν εκεί συστήματα ασφαλείας, δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση ο Κύπριος επιβάτη. Είναι τα πράγματα όπως τα γνωρίζει και ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Σημειώνεται επίσης πως οι ίδιοι κανονισμοί θα ισχύουν για μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που διεξάγουν πτήσεις εντός της κοινότητας.